Το πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει, η σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορούμε να μιλήσουμε λοιπόν και για την ΑΕΚ τη φετινή, διότι εδώ δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό. Έχει να κάνει με το ότι ξανά από την αρχή. Ναι. Είχαμε πολύ δύσκολη αρχή, πολύ δύσκολο ξεκίνημα, κυρία ψυχολογικά. Αυτά που συνέβησαν πέρσι μας κούρασαν πολύ, μας άδειασαν. Και εμένα και τους συνεργάτες μου, αλλά και τους παίκτες που έμειναν στην ομάδα. Μας πήρε λοιπόν ένα διάστημα να μπορέσουμε να ξαναμπούμε σε καλούς ρυθμούς. Αλλά τώρα είμαστε καλά. Έχουμε φτιάξει ένα αρκετά καλό ρόστερ, αξιοπρεπές. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Θα διεκδικήσουμε την πρώτη τετράδα. Και από εκεί και μετά βλέπουμε. Πώς είναι τη μία χρονιά να είσαι έτοιμος να καταστραφείς πρόπερση, την άλλη χρονιά να λες Παναγία μου σώθηκα πέρσι και φέτος ξανά από την αρχή, ψυχολογικά, γιατί είπες ήταν βαρύ. Πόσο βαρύ, πώς το ζήσατε? Ήταν πολύ δύσκολο. Το σημαντικό πρόβλημα σε αυτή την ιστορία ήταν ότι ενώ είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα νέων παιδιών πίσω από τα βαριά ονόματα, ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα μπορέσουμε να πατήσουμε πάνω σε αυτούς και να φτιάξουμε την επόμενη μέρα, δυστυχώς, ακριβώς επειδή ήταν καλοί αθλητές και όχι ιδιαίτερα ακριβοί, ήταν οι πρώτοι που παίξανε στη μεταγραφική περίοδο. Με αποτέλεσμα ότι φύγανε και πολύ γρήγορα και έτσι πραγματικά ξεκινήσαμε από την αρχή, στηριζόμενοι σε 4 παλιούς έμπειρους αθλητές και 2 νέα παιδιά, τα οποία μας πάνε παραπέρα. Και από εκεί και μετά έπρεπε να φτιάξουμε όλο το υπόλοιπο κομμάτι του ρόστερ. Πάμε στο συνολικό ελληνικό handball, τώρα στην Α1. Μεγάλη κουβέντα για το πόσο ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ. Μεγάλη κουβέντα για το ότι αποδυναμώθηκε η ΑΕΚ και ο Διομήδης. Ο Διομήδης κερδίζει και μέσα στη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα σημάδι αυτό ότι η καρδιά του πρωταθλητή μίλησε, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, ή είναι πολύ νωρίς ακόμα και έχουμε πολλά στάδια μπροστά? Είναι σαφές ότι είναι μια πολύ μεγάλη νίκη. Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα και ψυχολογικό για τον Διομήδη, ο οποίος είδε αρκετούς παίκτες να φεύγουν και παρόλα αυτά να συντηρείται σε υψηλά αγωνιστικά επίπεδα. Ναι, οπωσδήποτε η εμπειρία και η άνεση που έχει μια ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα είναι τελείως διαφορετική από μια η οποία προσπαθεί να ξαναανέβει στο χάρτη. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Πιστεύω ότι όλοι θα κάνουμε ήττες στην πορεία του πρωταθλήματος. Σημαντικό θα είναι ποιος θα είναι έτοιμος στην αρχή των play-off και ποιος θα μπορέσει να συντηρηθεί εκείνη την περίοδο αρκετά ψηλά, ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο. Τελευταία ερώτηση δεν είναι τόσο αγωνιστική, αλλά έχει σχέση σίγουρα με το αύριο και του handball ακόμα. Εχθές εμφανίστηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός, κάτι που εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια που ασχολούμαι με το να προβάλλω το handball όπως μπορώ, δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αν οι ιδέες είναι σωστές, είναι λάθος, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, είναι ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι υπάρχει ένα σχέδιο, το οποίο είναι γραμμένο πλέον στο χαρτί. Θεωρείτε ότι είναι κίνηση προς τα εμπρός εσείς οι άνθρωποι του handball και ότι είναι βάση για γόνιμο διάλογο, ή φοβάστε ότι μπορεί να είναι κάτι που θα μείνει στο χαρτί? Καταρχήν για μένα, επειδή αυτός είναι ο τρόπος μου, από τότε που ξεκινήσαμε και την ΑΕΚ, πάτησαμε πάνω σε ένα σχέδιο. Τώρα, αν το σχέδιο αποτύχει, έχει αποτύχει η ιδέα σου, αλλά έχεις μια ιδέα την οποία τη δοκίμασες και απέτυχες. Το ίδιο σημαίνει και με την Ομοσπονδία. Εγώ, μιλώντας με τον συνεργάτη και φίλο τον Κώστα Σταματία, το είχα πει καιρό ότι πρέπει να υπάρξει ένα σχεδιασμός, μια στόχευση, ένα κίνητρο, ένα όραμα. Ξεκίνησε με αυτό. Τώρα από εκεί και μετά είναι στη δική του ικανότητα να το πραγματοποιήσουν ή όχι. Το αν είναι σωστό ή όχι είναι δικό του θέμα, να μας το αποδείξουν ότι είναι σωστό ή λάθος. Ο καθένας έχει μια δική του ιδέα, ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο. Κρίνησαν το αποτέλεσμα. Το ίδιο θα κρυθούν και αυτοί. Έχουν ξεκινήσει θετικά. Είναι ένα σωστό βήμα. Έτσι έπρεπε να κάνουν. Έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο. Και από εκεί μετά να προσπαθήσουν να το κάνουν πράξη ώστε να δικαιώσουν το σχέδιο αυτό. Ήθε το χτες να μην ξανάρθει το άσχημο και από το αύριο και μετά να είναι καλύτερα. Εγώ είμαι πάντα αισιόδοξος και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα ίσως έχουν περάσει το κάτω βήμα.